Δεν ξέρω. Πάλι καλά που η Σερνάτα δεν είχε τσιπάκι και μπόρεσε το ζευγάρι του τραγουδιού και χώρισε. Τι λέει, τα ζώα ανεβαίνουν στο πλοίο, όχι. Ανεβαίνουν. Φυσικά. Ανεβαίνουν τα ζώα. Όχι σε αυτό δεν νομίζω ότι επιτρέπεται, γιατί καθώ πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ιστορικό πλοίο που κρύβει έτσι την ιστορία δύο παγκοσμίων πολέμων, των Βαλκανικών πολέμων, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Μετά από 72 χρόνια βγήκε ξανά στο Αιγαίο και έχει έρθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι επιβλητικό. Αυτά είναι πλάνα αρχείου από την πολύ παλιά ιστορία του. Όπως είπαμε, το θωρικτό της νίκης το λέγανε, γιατί ήταν αίτητο, το απέκτησε η ελληνική κυβέρνηση έναντι 23 εκατομμυρίων δραχμών. Χρυσών δραχμών. Έτσι, έχει σημασία. Από τα οποία τα 8 τα έχει δώσει το. Αυτά είναι από εδώ, από εμάς. Αυτά είναι από εδώ, από εμάς. Νομίζω το Σάββατο το πρωί όλη η Θεσσαλονίκη ήταν στην παραλία για να. Καθώς περίμενε να φτάσει το πλοίο. Μάλιστα, χθες το βράδυ. Έχουμε κάτι να το βλέπουμε, τίποτα έτσι. Θα δείξουμε. Ναι. Ωραίο. Ήχος. Ήχος τι, εθνικό σύμνος είναι, σημαία. Έπαρση σημαία. Λοιπόν, αυτό το πλοίο είναι 140 μέτρα περίπου, μήκος. Παροπλήστηκε το 1952, έτσι, το 1911 το πήραμε, 11. Το 1911 το πήραμε. Έχει 21 μέτρα πλάτος, είχε πλήρωμα 670 άτομα. Εδώ το συνοδεύουν, μπαίνοντας στο λιμάνι, ναι. Ναι. Και καθώς μπαίνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ήρθε ρεμουλκούμενο, έτσι, δεν έχει μηχανές. Mm. Και έπιανε ταχύτητα τότε 23 κόμβους, που είναι ακόμα και τα σημερινά πλοία κάπου τόσο πηγαίνουν. Η ταχύτητα πάντως που έπιασε από τον Πειραιά, από τη Μαρίνα του Φλίσβου, είναι 7,5 καλά, δεν έπιασε, ναι. Αυτό. Ναι, δεν έπιασε, ναι, εντάξει. Τα ρημουλκά που το τραβάγανε. Αγέροχο είναι όμως, βλέπεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι το μοναδικό αυτού του τύπου που υπάρχει στον κόσμο, έτσι. Είναι μουσείο πια, είπαμε. Και να πούμε ότι το 1925 σχεδόν έγινε μια γενική επισκευή και το ανανεώσαν, το βάλαν και αντιεργοπορικά για να μπορεί και συμμετείχε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τουριστική ατραξιόν. Είναι, ναι, τουριστική ατραξιόν. Χθες θα μείνει ως. Ένα μήνα περίπου. Και ίσως και περισσότερο από ένα μήνα. Χθες, μάλιστα, έδωσε η μπάντα του πολεμικού ναυτικού μια συναυλία αφιερωμένη στους συνθέτες με αγαπημένα τραγούδια. Και στήθηκε και ένα γλέντι. Χόρευε. Πολύ καλύτερες μπάντες. Ναι. Πολύ καλή μπάντα. Ναι. Και στήθηκε και ένα γλέντι. Χόρευε ο κόσμος χασαποσέρβικα. Αυτό τώρα από αύριο θα πάνε τα σχολεία κυρίως. Λοιπόν, από αύριο θα πάνε τα σχολεία τις πρωινές ώρες. Τις πρωινές ώρες είναι για το σχολείο που ήδη 150 σχολεία έχουν κλείσει τα πρώτα ραντεβού. Ενώ το μεσημέρι θα παραμένει κλειστό. Ενώ ο κόσμος από αύριο το απόγευμα θα μπορεί να πάει στο πλοίο από τις 4 η ώρα μέχρι τις 6.30 ώρα το απόγευμα. Να σε ρωτήσω. Έναντι 3 ευρώ. Η επίσκεψη αυτή δεν είναι ενσωματωμένη μέσα στην κάρτα επίσκεψη στην Έδεσσα. Για να πεις ότι μέσα σε αυτή την κάρτα που θα πάρεις για να πας στην Έδεσσα θα έρθεις και στη Θεσσαλονίκη να έρθεις στο Αβέρο. Άλλα πράγματα. Μάλλον βγάλα την κάρτα δώρα πριν ανακοινωθεί η επίσκεψη του Αβέρου στη Θεσσαλονίκη. Εγώ νομίζω ότι το συνέδεσαι με το σκυλάκι που έχει καταράχτη. Όχι. Για πάμε στους καταράχτες. Όχι, όχι. Πάμε να δούμε. Έδεσα. Ναι, ωραίο αυτό. Πολύ έξυπνο που κάνανε. Ήταν πολύ έξυπνο, γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες το έχουν. Όταν φτάνει κάποιος στο αεροδρόμιο, σταματάει εκεί, βγάζει μια κάρτα, την κάρτα της πόλης, έτσι την ονομάζουν. Έτσι έβγαλε και η κάρτα και η Έδεσα τη δική της κάρτα.